Για γέλια και για κλάματα. Συνήθως οι διαρρήκτες βάζουν στο μάτι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ιδιαίτερη έφεση σε οτιδήποτε άλλο, όπως για παράδειγμα λόγω εποχής, στα παγωτά. Θύματα μιας περίεργης κλοπής έπεσαν για μία ακόμη φορά η κυρία Μαρία και ο κύριος Χαράλαμπος, που διατηρούν κατάστημα ψηλικών εδώ και 20 χρόνια στην οδό Μεάνδρου, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Από εδώ. Ναι, και σπάσαν αυτό. Επειδή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτή η συνομιλία, έχω βάλει τα κύτταρα πως έρχεται από εδώ και πάει στον αγερμό σου. Αλλά αυτοί πήγαν από πίσω και σπάσαν το λουκέτο. Όπου είναι εδώ, έσπασε το αυτάκι. Ναι. Γιατί μάλλον την άλλη φορά και σπάσαν το λουκέτο και ο συναγερμό σπάσε το αυτάκι. Και δεν το πιάνει ο συναγερμό από εκεί που το έχετε. Άμα είσαι συγκεκριμένο σπίτι κάτω. Ναι. Ένας 35χρονος άνδρας έδρασε στις 5 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το κατάστημα ήταν κλειστό και η περιοχή άδεια από κίνηση, αφού ο περισσότερος κόσμος κοιμόταν. Ο μακριχέρης ποντικός, με γρήγορες κινήσεις, έσπασε το λουκέτο του ψυγείου και αφαίρεσε 70 παγωτά, τα οποία τοποθέτησε σε μια σακούλα. Μάλιστα, η εγκληματικότητα στην περιοχή του Ευόσμου έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα και συχνά πυκνά καταστήματα ψηλικών και περίπτερα βρίσκονται στο στόχαστρο των επιτίδιων. Πάντως, το ζευγάρι των ιδιοκτητών του καταστήματος που δέχτηκε την απρόσκλητη επίσκεψη του νεαρού χαρακτηρίζει το περιστατικό ως συχνό φαινόμενο. Όχι, κανείς δεν ήταν. Απλώς είδε μια καπέλα πάνω από στο μπαλκόνι και είδε την κίνηση, πήρε το 100. Τι ώρα έγινε αυτό? 5 παρά. 5 το απόγευμα. Πρωί. Α, πρωί. Πρωί ξημερώματα. Οπότε μετά χτύπησε ο συναγερμός, είχε περιπολικά από την υπατολογία, δεν ξέρω πώς. Όπως εξομολογείται η κυρία Μαρία, πριν από λίγο καιρό, άγνωστοι διέριξαν ξανά το μαγαζί της, αφαιρώντας 5 κιβώτια με παγωτά αξίας περίπου 200 ευρώ. Τα βρήκαν τη σακούλα που τα βάλαν στη σακούλα και τα βάλανε μέσα. Αυτά που μετρήσαν ήταν 70 και πριν ένα μήνα περίπου μου πήραν 5 κιβώτια. 5 κιβώτια πάλι παγωτά. Και πρέπει να ήταν ο ίδιος, γιατί ήταν η ίδια διαδικασία με τη σακούλα. Δεν παίρνει κιβώτια. Τα έβαλαν δηλαδή μέσα σε μια σακούλα. Και τα μετέφερα, μάλιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές αρχές έφτασαν αστραπιαία στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, παίρνοντας του τελικά χειροπέδες. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 35χρονος σε 3 περιπτώσεις μέσα στον Ιούλιο διέριξε ένα σχολικό λεωφορείο και 2 καταστήματα ψηλικών στην περιοχή του Ευόσμου, από που αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, εργαλεία και διάφορα προϊόντα. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι ο δράστης, κατά την προσαγωγή του στο τμήμα, δήλωσε ψευδώς τα στοιχεία του 39χρονου αδερφού του, τη στιγμή που σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και ψευδή ανομωτή κατάθεση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.